Γεια σα, Αντζέντα. Σήμερα με την ξεναγόγια αρχαιολόγο Αντιγόνη Μιχαήλ. Αντιγόνη μου, γεια σου, καλώ ήρθε. Γεια σου, Πάρη. <laughs> Τι είναι, Καλώ σα βρήκα. Τι τα σήμερα. Έφερα σα κάποια αντικείμενα ε, προσωπικά ε, που παράλληλα συνδέονται με την πολιτική κληρονομιά τόσο την ατομική όσο και την συλλογική. την ε, ατομική, ατομική, πολιτιστική σου κληρονομιά. <laughs> <laughs> ε, 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 να ξεκινήσουμε με το στόμα που είναι συλλογική... Ε, 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 κληρονομιά. Το σταμποτό αρέσκει μου σαν αντικείμενο. Σταμποτό. Ναι, ονομάζεται σταμποτά μαντίγια. Και ο λόγο είναι ότι έχει κάποιε ξύλινε φραγίδε, ε, τι οποίε βάζα σε ειδικό μελάνι και σφραγίζαν τα μαντίγια. Και ήταν μια από τι τέχνε, η οποία έξασε του 20ου αιώνα στην Κύπρο αλλά είναι που τα συμπαθεί αντικείμενα τη κυπριακή ε, μοντέρνας μοντέρνα αρχαιολογία, α το πούμε, σύγχρονη αρχαιολογία, γιατί. Ε, Συγγνώμη, πώ τα χαρακτήρισε, που τα. Συμ... Ένα από τα, τα σημαντικά αντικείμενα. Σημαντικά, αντικείμενα okay. τα ε, συμπαθεί, αντικείμενα προ <χει> εμένα. Αλλά. Ε, γιατί, ναι. και ο λόγος είναι γιατί η ιστορία του πάει πίσω στην Ινδία που βρίσκουμε ρίζε τη ίδια τεχνική. Και με, την αρμένικη, με το που κατεύθυνσε η αρμενική κοινότητα στην Κύπρο, έφερε και την τέχνη μαζί τη. Και έχουμε ενδείξει από τον 18ο αιώνα για τα μαντίγια. Και επίση. Ε... Μαντίγια δηλαδή, στα οποία ε, γίνονται πάνω του στάμπε. Ναι, τούτο. Ένα μαντίλι, ναι. Και που φορούσαν οι γιαγιάδε ναι. μα, και έχει στάν... ε, 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 και έχει και με χρώματα. Έτσι, δηλαδή μπορεί, όπως το μαύρο που βλέπουμε, αλλά μπορεί και μέσα στα φύλλα, ας πούμε, να πράσινη ή κίτρινη. Ήταν έτσι έντονα χρώμα. Είναι αρκετά γνωστό. Ε, δεν είναι, όχι. Ναι. Αλλά ε, εν όμορφων αντικειμένων ε, ε, και στοιχείων τη κυπριακή. Κληρονομιά, γι' αυτό έφερα τότε. Επίση, ακόμα ένα λόγο που το έφερα ήταν επειδή χρησιμοποιείται από όλε τι κοινότητε στην Κύπρο και τι θρησκευτικέ ομάδε και τι κοινότητε. Δηλαδή και από του Τουρκοκύπριου και από του Ελληνοκύπριου και από του Αρμένιου και του Μαρονίδε. Οπότε επιτέλου ήρθαμε ένα μπράβο από τον Κυπράγο. Ναι, έτσι. Εντάξει, ναι. έχει πολλά πράγματα με τον Κυπράγο. Ναι. Και, και μετά πάμε σε ένα βάζο, το οποίο έτσι <laughs> έχει συνδέεται με τι προσωπικέ μου εμπειρίε. Λόγο λόγος είναι ότι η, ε, η μητέρα μου βασικά, ο πατέρα μου είναι Ορθόδοξο και η μητέρα μου είναι προέρχεται από την μορανόικη κοινότητα στην Κύπρο, συγκεκριμένα από τον Κορμακίτη. Ε, και στον Κορμακίτη ιδιαίτερα μεγάλωσα σε το περιβάλλον το οποίο έχει θρησκευτικέ ομάδε. Είναι ένα ενδιαφέρον περιβάλλον να μεγαλώσει ένα άνθρωπο, ιδιαίτερα όταν οι ηθιόγονη είναι θρησκευόμενοι έντονα. Δηλαδή, όταν κάθε Κυριακή πρέπει να πάνε εκκλησία. Εντάξει, nah, ή θέλουν να πάνε κλειστά, το θεσμό είναι έτσι. Τέλο πάντων, η θελουν να πανε εκκλησια το θεσμο ετσι τελο παντων η μαρονικη και η κοινότητα μια έντονη σύνδεση με τη χώρα του Λιβάνου. Ε οι οι, οι, οι λαϊκέ αφηγήσει θέλουν του Μαρονίτες να έρχονται από το Λίβανο. Ε, και έτσι, είναι ένα από τα σημαντικά ταξίδια ενό Μαρονίτη ο Λίβανο. Και ειδικά είναι απλά ταξίδι, είναι ένα θρησκευτικό ταξίδι. Ε, και είχα προσκύνημα, που λέμε. Και είχα πάει με τη μάμα μου στο Λίβανο και μια από τις πόλεις που στο Λίβανο σε προσκυνήματα ήταν η Βίβλος. Ε, και έπιασα το βάζο, το οποίο είναι γυαλί, το οποίο είναι κατασκευασμένο με τη φυσιτά, με τη μέση που φυσούν, δηλαδή, πιάνουν το γυαλί και φυσούν που μέσα με μια σωλήνα και γίνεται τούτο το, η φούσκα που βλέπετε, η σφαίρα από κάτω. Και το γυαλί τον Ιαλήσα είναι από την Ρωμαϊκή Εποχή. Ε, και μου είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον γιατί η βίβλο επίση είναι η πρωτεύουσα των φοινικών. Ε, αλλά στου μαρονίτε, όταν πήγαν για προσκλήματα, δεν του έκαναν τόση το εντύπωση ω προ τον προσδιορισμό φοινικά. Ε, ε, και ο λόγο είναι ότι είναι θρησκευτική σύνδεση που έχουν με το Λιβανό, παρά εντόνα πολιτιστική, α πούμε. Και γι' αυτό το ενδιαφέρον. Παρά όλα ενδιαφέρον. Ε, να πάσουμε λίγο τους viewers mm -hmm. ε, σχετικά με το ποια είσαι και ποια είναι η αφορμή της, ε, της ε, σημερινής εκπομπής, του σημερινού επεισοδίου. Να πούμε ότι η Αντιγόνη έχει σπουδάσει και αρχαιολογία στο Πανεπιστημίο mm -hmm. Κύπρου και μετά έκανε και ένα μεταπτυχιακό στο, στο Άμστερταμ, ε, σε αρχαιολογία, landscape και heritage. Mm -hmm. ε, και ω άτομο, ασχολείται αρκετά ενεργά με διάφορους τρόπους, με την πολιτιστική κληρονομιά, την διατήρηση τη, την, την έννοια του τι σημαίνει πολιτιστική κληρονομιά. Νομίζω μην έχουμε ενδιαφέρουσε mm. κουβέντε να κάνουμε μαζί. Εντάξει, yeah, μεγάλωνα στην Κύπρο, έτσι. Είναι λίγο πιο εύκολο να γίνει κάποιος ενθουσιώδης, να ενθουσιαστεί με την αρχαιότητα επειδή είναι ένα νησί με έντονη κληρονομιά, με έντονη στοιχείων, στοιχείο τόσο των αρχαιοτήτων όσο και του ορισμού του παγίου, αυτή η κλισία είναι παλιά. Έτσι, ε, είχα τον ενδιαφέρον να ασχοληθώ με την αρχαιολογία που πολλά μίτσα. μου δεκά χρονών και ήξερα ότι ήταν να γίνω ε, ξεκίνησα τι σπουδέ μου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και μετά, ε, όταν τελείωσα τι σπουδέ μου. Ιστορία και αρχαιολογία. Με ειδική και αρχαιολογία. αρχαιολογία. Mm -hmm. ε, και όταν τελείωσα τι σπουδέ μου, πήγα στο Άμστερνταμ, όπου έκανα ένα πρόγραμμα από κοινού με το Vrije University Tide Amsterdam και το University of Amsterdam. Τι ε, το project ασχολείται με διάφορα θέματα, τόσο με την αρχαιολογία του τοπίου, όσο και με την πολιτιστική με την πρακτικότητα της αρχαιολογίας, με τη διαχείριση. Ε, και περνάει ο χρόνος και έπρεπε να κάνω το θήσεις μου. Ε, αν και όταν ξεκινήσα τις σπουδέ μου, ενδιαφέραμε ιδιαίτερα, ας πούμε, τα η ιερά τοπία, η, η, θρησκεία στην αρχαιότητα και η σύνδεση της με την οικονομία κτλ. λοιπά. Ε, όταν ξεκίνησα να διαβάζω για το θήσεις που ήταν αφιερωμένο στην αρχαία έγκομη και η βιογραφία του τοπίου της αρχαία έγκομης, που είναι μια πολύ τους ύστερης εποχής του Καθαλκού στην Κύπρο, έχει έντονα του την, περίοδο στην συλλογική μνήμη, Ξεκίνησα να διαβάζω τις δημοσίευσεις σε σχέση με αυτήν τον αρχαιολο... την αρχαιολογική θέση και εκεί είχα καταλήξει στα λόγια μιας καθηγητρίας που μας έδιδασε και εθνογραφία στο πρωτοπτυχίο και είχε πει «Είμαστε όλοι παιδιά της γενιάς μας». Και ο λόγος ήταν ότι συνειδητοποίησα ότι οι αρχαιολόγοι και οι ερευνητές από μιας συγκεκριμένης γενιάς ε, ε, μεταφράζαν την αρχαία ανέγκομμη ανάλογα με τι ιδεολογίε τη γενιά του. Και έτσι αποφάσισα να αλλάξω το θέμα μου, κάτι που με χαροποίησε εμένα, αλλά όχι το supervisor μου, και ε, ασχολήθηκα με, το, με, την, με την πολιτική τη αρχαιολογία τη πολιτική κληρονομιά, ε, όπω τα κινημάτια του εθνικισμού του εμπεριαλισμού. Ε, και το πώ τα κινήματα, και τούν τις αφηγήσει στην αρχαιολογία μπορούμε να τις, ε, 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 να τις χτίσουμε, ως, ως, ώστε να γίνει μια, ένα περιβάλλον ε, που αναπτύσσεται η ειρήνη και η συνύπαρξη. Συνεπώς οδηγήθηκε σταδιακά στο να συνδυάσει την ανασχολή σου με την πολιτιστική κληρονομιά μαζί με την προώθηση ναι. ναι. τη ειρηνική κουλτούρα. Mm -hmm. Πολλά ενδιαφέρον. Ναι. <laughs> Πώς, πώς ε, συνδυάζονται τα δύο. Ουσιαστικά, η πολιτιστική Κύπρο, μια, επειδή σε χώρες όπως η Κύπρος και σε άλλες χώρες απλά δεν ένα άλλο χαρακτήσεται καθηγητής, η ουρά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που ήταν έτσι ε, τα τελευταία κράτη που δεν χαρακτηρίζονταν από τον όρο έθνος κράτος, αλλά ήταν έτσι, πολύ πολιτισμικά. Και τούτον ο όρο αφορούσε κάτι που συνδυάζαν και χριστιανικέ κοινότητε και μουσουλμανικέ και καθολικέ σε άλλε περιοχέ. Νομίζω ήταν η νόρμα του ότι πριν τον 19ο αιώνα, πριν τη δημιουργία του εθνικού κράτου, μιλούσαμε μόνο για πολυεθνικέ αυτοκρατορίε. Ακριβώ. Ε, Τούτε οι χώρε φεύγοντα, χάνοντα τη δύναμη ε, τη Ιωθωμανική Αυτοκρατορία και δημιουργούσαμε τα νέα κράτη, αλλά εκ των υστέρων, δηλαδή πολλά πιο μετά από ό,τι τα προηγούμενα, ε, έχουν θέματα. Και ακόμα έχουν. Δηλαδή, είναι οι τελευταίε χώρε που είναι με ζώνε στην, στην Ευρώπη, και δεν εννοώ την Ευρωπαϊκή Ένωση, εννοώ, εννοώ Ευρώπη έτσι, πιο. γεωγραφικά μιλώντα. Χώρε όπω η Κύπρο. Ναι, όπω το Κόσοβο, όπω η Σερβία, η Ζεγοβίνη. Ε, το Μαυροβούνιο, τέτοιου είδου χώρε συνήθω χαρακτηρίζονται που είναι μονοκουλτρικέ, α πούμε, χώρε. Η Συρία, χωρίς. θα μπορούσε να βρει κάποιο. Ναι, ακριβώ. Η Συρία ο Λίβανο. Το Ισραήλ, ε, η Παλαιστίνη. Ακριβώ. Και ε, τούτη έτσι αιμονή του κράτους ε, σε κάποιε δεκαετίε, πιο πριν, σε κάποιε χώρε και τώρα. Ε, δημιούργησε ε, 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 την ανάγκη να αποδείξει του της, της πει, μονοκουλτούρας ή της ε, μονοσυνθετικότητας μιας χώρας. Της υποστήριξης βασικά της ταυτότητας που ε, χτίστηκε με σκοπό να δημιουργηθεί το έθνος κράτος. Ακριβώς. Mm. ουσιαστικά μέσα από την πολιτιστική κληρονομιά ε, δείχνεις το ότι η διαφορετικότητα είναι αποδεκτη και είναι σημαντική ε, και μια πολλά καλή Μπορείς να χτίσεις την αφήγηση, την ιστορική, με βάση τις αποδείξεις. Ε, ε, με, με, βάση τον τομέα της αποτοχής και στόχων της συνύπαρξης. Ε, ειδικά σε ένα περιβάλλον όπως στην Κύπρο, που, που Η θρησκεία παίζει ένα μεγάλο ρόλο στην ταυτότητα μας. Είναι ε, σημαντικό η αποδοχή και της, του άλλου, του διαφορετικού. Που στην περίπτωση μα μπορεί να είναι ο Χριστιανό, μπορεί να είναι ο Μουσουλμάνο, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Αξαρτάται από τη γεωγραφική σου θέση. Ωραία. Ε, και από ό,τι γνωρίζω, έχει συνεργαστεί με οργανισμού όπω το UNDP, το σπίτι τη Ενεργασία, το Υπουργείο Εξωτερικών. Ε, ναι, ουσιαστικά σε κάθε. Σε, με, έχω συνεργαστεί με πάρα πολλού NGO και με τη UNDP. Και ο λόγο ήταν η ε, δικαίωση μου πάνω στην εμπλοκή του κοινού στην πολύ πολυσύγχρονη μια με στόχο την ανάπτυξη τη ειρήνη. Ήμουν αρκετά τυχερή όταν ήρθα στην Κύπρο μετά από μερικού μήνε να ανοίξει μια τέτοια θέση που έψαχναν σύμβουλο. Και να, προσβληθ... στην να στην UNDP. Στη UNDP και είχαμε προσλάβει. Ουσιαστικά ο στόχο μα ήταν τούτο, δηλαδή πώ με διάφορε δραστηριότητε ε, που εμπλέκει το κοινό στα μνημεία να καταφέρουμε να προωθήσουμε τη συνύπαρξη. Ε, σε θέματα όπω. Που είναι δύσκολα, δύσκολη κληρονομιά, ας πούμε, γιατί πολλά μνημεία τα οποία διατηρούνται είναι θρησκευτική κληρονομιά. Ε, ήταν έντονο το ερώτημα του, που έθε, έθετα και εγώ σαν σύμβουλο τη μακροπρόθεσμη ε, εμπλοκή. Γιατί ε, τόσο σε ευρωπαϊκά προγράμματα, να το δούμε και σε παγκόσμια προγράμματα, η συντήρηση δεν είναι αρκετή για να, για να διατηρηθεί ένα μνημείο και για να αναπτυχθεί η ειρήνη, δημιουργά την εμπιστοσύνη, που είναι ότι εγώ σέβομαι την πλουρατιστική σου και μετά το επόμενο βήμα είναι η προθέσμη επαφή του κοινού μαζί με το μνημείο, που μέσα από το πρόγραμμα ε, προωθήσαμε το με διάφορου τρόπου, είτε ήταν η τέχνη, ηταν η εμπλοκή των νέων στην πολιτική κληρονομιά, είτε ήταν, ήταν Οι, οι caretakers, α πούμε, αυτοί που θα φροντίζαμε μακροπρόθεσμα το μνημείο. Ε, με το Υπουργείο Εξωτερικών έκαναμε το πρόγραμμα των Πεσόντων. Όπου οι Πεσόντε του 1964, συγκεκριμένα οι μάχη τη τηλεεία, έκαναμε ένα σκαφί του νοσοκομείου ε, στον Παχία μου, μαζί με μια ομάδα ακόμα τριών γυναικών επιστημόνων. Ε, και για με, το ενδιαφέρον ήταν πέρα από την ανασκάφη ενό βομβαρδισμένου νοσοκομείου που να μπάλ και που ένα αρχαιολόγο, σαν εμένα, πούμε, που ήταν συνηθισμένη να σκάφει και το αρχαϊκό νερό στην Αθήνα, μεταφέρουμε σε ένα πεδίο βομβαρδισμένο, μια πολύ ουσιαστικά. Ε, και βρίσκω από ανθρώπινα αστά τα οποία ήταν ατόμων τη ηλικία μου. Ε, ήταν ενδιαφέρον και ε, η πρόσληψη του κόσμου ε, που ήταν γύρω του κόσμου που ζούσε, δηλαδή του χορκού. Και ήταν ενδιαφέρουσε οι αφηγήσει που ακούσαμε μέσα από τι συνεντεύξει για το περιστάσιο του συμβάν και τη εμπολεμή κατάσταση. Αν δεν μπορούμε να βάλουμε μια μικρή αναντολή, να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό τέλειο και να επιστρέφουμε σε πολύ λίγο πίσω. πίσω στο στούδιο σήμερα με την Αντιγονή Μιχαήλ. Αντιγονή μου σήμερα έφερες μαζί σου ένα χάρτη της Λευκοσίας. Τι, τι το ιδιαίτερο να έχει ο συγκεκριμένος χάρτης και επιλέξεις να φέρεις. Ε, είναι ο χάρτης ο οποίο δεν δείχνει τη Λευκοσία μισή. Ε, αναγράφονται πάνω όλες οι οδοί της Λευκοσίας. Ε, και επίση αναγράφονται στη ε, ε, βόρεια Λευκοσία στο βόρειο βλέπουμε ότι αναγράφονται οι οδοί οι που ήταν στο χάρτη τη Λευκοσία μέχρι το 1964. Και το τότε είναι ενδιαφέρον είναι ότι κάποιοι, κάποιοι, κάποιοι οδοί, κάποιε έχουν παραμείνει, έχουν διατηρήσει τι ονομασίε του, ε, όπως όπω είναι ο οδό Τζιμάν. Ε, ε, ναι, έχουν διατηρηθεί τι ονομασίε οι οποίε υπήρχαν αλλάξ... πριν το 1974. Το 1964. Ναι. Και κάποιε ότι άλλαξαν. Το ίδιο ισχύει όμω για την νοτιόν τομέα τη Λευκοσία. Γνωρίζω πω έχει ολοκληρωθεί και τη σχολή ξεναγών. Mm -hmm. Διαιτέ πρόγραμμα. Ε, αν θα σου ζητούσα να μου πει μέσω τη έρευνα που έχει κάνει ε, τις ε, γνώσεις και τις που απέκτησες ε, μέσω των σχολών στο, στις οποίες έχεις ε, φοιτήσει. Τι θα μου έλεγες για τον Κυπριακό πολιτισμό, τι είναι για σένα ο Κυπριακός τι σημαίνει ο Κυπριακός πολιτισμός. Ε, ο Κυπριακός πολιτισμός είναι κάτι το οποίο δεν είναι μονότονο. Ε, φαντάζομαι, όποτε σκεφτούμε πολιτισμό και το, το, πόσες πολλέ επιρροέ έχουμε στην Κύπρο, φαντάζομαι το σαν μια παλέτα από χρώματα, ε, που βλέπεις διάφορα χρώματα σε διάφορε περιοχέ, αλλά και σε κάποιε άλλε μίγονται μεταξύ του τα χρώματα. Ε, και τούτη η ομορφιά του νησιού μα, θεωρώ, ε, έχει το χαρακτηριστικό του ακριτικού, ε, είμαστε με, μεταξύ πολλών πολιτισμικών επιρροών, και εκείνο που κάνει την Κύπρο τόσο ξεχωριστή και που κι εγώ σαν αρχαιολόγος και σαν ξεναγός προωθώ. Ε, ε, συμμετέχεις και σε tours που γίνονται στην εντός των τείχων Λευκοσία. Mm -hmm. ε, συμμετέχω σε διάφορες ξεναγήσεις, είτε που διοργανώνω είτε που με προσλαμβάνουν διάφοροι οργανισμοί. Ε, οι ξεναγήσεις που κάνω συνήθω αφορούν ε, την πάλι την αναπτύξη ειρήνη, τη δημιουργία κοινότητα με στόχο ε, αφηγήσει οι οποίε προωθούν τη συνύπαρξη. Ε, αλλά και την προώθηση τη πολυπολιτισμικότητα τη Λευκοσία. Αυτό που λέω πάντα στι ξεναγήσει μου είναι ότι. Είναι όπω τα βιβλία, τα παλήμψη βιβλία. Έτσι, ο όρο ε, αναφέρεται σε βιβλία τα το οποία τοποθετούσαν τη μια σελίδα με βράνη πάνω από την άλλη. Αλλά πάλι είναι επίπεδα, είναι οριζόντια. Έτσι είναι η επιφάνεια του βιβλίου. Και μερικέ φορέ, άμα ξυφτίσει το πάλι το μπορεί να θεωρεί, α πούμε, μια αγιογραφία που είναι μια σελίδα, λίγο πιο κάτω να βλέπει κάτι γράμματα, λίγο πιο κάτω να βλέπει ε, άλλε ζωγραφίε. Η Λευκοσία, επειδή ήταν διοικητικό κέντρο, ε, ήταν, ήταν το, το πρώτο διοικητικό κέντρο στην Κύπρο. Όχι, όχι το πρώτο. Ε, τσι, ας το πούμε. Πιο... Η πάφο ήταν η πρώτη πρωτεύουσα. Ναι, ακριβώ το πολυπολιτισμικό διοικητικό κέντρο. Θα το θεσουμε έτσι. Mm -hmm. Γιατί όταν ήταν. Ε, τόσο από του ε, Φράγκου. Ε, στη την εποχή των Λιζουνιανών, ε, είναι με μια επιρροή διεθνής διεθνή, η οποία. Και ο κοσμοπολίτικη. Ναι, είναι κοσμοπολίτικη. Είναι, υπάρχουν διάφορες ε, Διαφορε επιρροέ αρχιτεκτονική, θρησκευτικέ. Ε, μετά βλέπουμε ότι ξανά ανεξαρτήτω από το διοικητικό κέντρο γίνεται με την ανεξαρτησία το 1960. Άρα, πιο πολύ βλέπει, α πούμε, στη Βυζαντινή εποχή που είναι πάλι διοικητικό κέντρο. Ω άτομο το οποίο προέρχεται από μια οικογένεια Δικοινοτική θα λέγαμε. Και ω έναν άτομο επίση. Που έχει τον background που έχει με σπουδέ στην αρχαιολογία και με εξειδίκευση στην πολιτιστική κληρονομιά. Τι αισθάνεσαι ω Κυπρία, Ποια, ποια, ποια είναι, τι θα έλεγε, Πώ ορίζει την Κύπρια και την ταυτότητα, ε, Θεωρώ ότι η ταυτότητα είναι ένα ευρύ φάσμα για τον καθένα. Ε, 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 Χαρακτηρίζονται και πολλά στοιχεία. Ε, γενικά για την Κυπριακή, αυτό ήταν νομίζω τούτον, Η πολιτισμικότητα, οι πολλέ επιρροέ, η, 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 η σύνδεση τη Δύση με Ανατολή ε, μαζί, που είναι ένα πάρα, πανέμορφο στοιχείο στην, oh, και, και στην Κύπρο, που mm, ναι, ναι, ήταν ναι. κάτι που υπήρχε ναι. που το παρελθόν που ήταν αρχαιότητα, είναι κάτι καινούριο. Mm -hmm. ε, και επίση την ισχυωτική συμπεριφορά που έχουμε, που είναι πάρα πολύ όμορφο στοιχείο. Είσαι αισιοδόξη για. Για την ειρηνική συνύπαρξη και κουλτούρα, ε, θεωρώ ότι είναι ένα θέμα το οποίο όπω προσεγγίζεται από διάφορου οργανισμού, δηλαδή από τα κάτω προ τα πάνω, ε, και ό, ή από πάνω προ τα κάτω, είναι η πιο βιώσιμη ε, λ, λύση. Που μπορεί να ξεκινήσει από τώρα. Δηλαδή, οι άνθρωποι, η πολυμορφία τη Ελλάδα δεν χρειάζεται να περιμένει τη λύση, την πολιτική λύση του Κυπριακού. Μπορεί να βρεθεί μεταξύ του, μπορεί να γνωριστούν μεταξύ του, μπορούν να συνεργαστούν μεταξύ του με διάφορου τρόπου, και δραστηριότητε, για να δημιουργήσουμε μια έτσι, δομή, μια, ε, μια βάση ανθρωποκεντρική, ε, που να φιλοξενήσει με τρίτα ασταλείον τη λύση. Αντιγόνη μου, γνωρίζω ότι αντιπροσωπεύει και την Europa Nostra. Mm -hmm. ε... Ε, στο πρόγραμμα European uh, Heritage Youth Ambassadors, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα που, εντεκανέ, απο, που αποτελεί από 11 νέου οι οποίοι προσπαθούν να προωθήσουν την ε, πολιτιστική κληρονομιά με διάφορου ε, τρόπου και ειδικεύσει. Η δική μου προσέγγιση είναι όσον αφορά τι εμπόλεμε ζώνε και για το πώ μπορούμε να προωθήσουμε τη συνύπαρξη. Ε, τόσων των άτομων που είναι στις εμπολεμικές ζώνες ε, και επίση για την δύσκολη πολιτική συγχρονομιά που μπορεί να γνωριστεί μπορεί και όχι ε, και θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό και σε συλλογικό επίπεδο γιατί μπορούμε να, να αναδείξουμε ε, με διάφορα μέσα την εμπολική συγχρονομιά της Κύπρου και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε παγκόσμιο. Πώς μπορούμε, πρακτικά πώς μπορούμε να να επικοινωνήσουμε το μήνυμα τούτο στι πλατιέ μάζε. Ε, θεωρώ ότι η νεολαία πλέον ε, ε, μέσα από τα ε, μέσα κοινωνική δικτύωση, μέσα από το διαδίκτυο, just, ε, πρέπει να αυξηθεί το, το content, content capacity. Ε, γιατί δεν ε, χρειάζεται δηλαδή μόνο η παραλίες, οι η, ομορφή παραλίε που είναι επίση φυσική κληρονομιά. Ε, ε, μέσα από που τα post, που τα stories, μέσα από διάφορε συναντήσει μπορούν να κάνουν μεταξύ του, ε, αλλά λόγω τη πανδημία που αυξήθηκε η πιο διαδι... ε, 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 έντονη διαδικτυακή εμπλοκή, ε, θεωρώ ότι είναι ένα τεράστιο εργαλείο η επικοινωνία, <συσχελίου> η διαδικτυακή επικοινωνία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι σήμερα μαζί μα. χαρητήρια για τη δουλειά σου και για τα ενδιαφέροντά σου. Εγώ ευχαριστώ που με είχατε εδώ και για την όμορφη παρέα και συζήτηση. Τι και ελπίζω να τα πούμε σύντομα. Θα τα λέμε, θα τα λέμε. Καλή συνέχεια, Άντζε. Καλό καλοκαίρι. Ευχαριστώ. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Πάφου επιστρέφει με την έκτη διοργάνωσή του στον κήπο του Τεκνόπολης 20. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ταινίες και ντοκιμαντέρ μικρού μήκου από όλο τον κόσμο κάτω από τον έναν στρο ουρανό της Πάφου. Το Πάφος Φεστιβάλ υποστηρίζει ανεξάρτητες ταινίες μικρού μήκου και στοχεύει στην πρόθεση της τέχνης των ανεξάρτητων παραγωγών. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Η φλωρεντινή τραγωδία του Όσκαρ Βάιλτ αφορά σε μια ιστορία αγάπη που διαδραματίζεται στη μεσαιωνική Φλωρεντία. Ένα γοητευτικό και περιζήτητο νέο πολιορκεί στεναρά την πανέμορφη Μπιανκά. Ο αμοιβαίο ερωτά του ψάχνει ολοκλήρωση, αλλά συναντά ένα φαινομενικά αμεληταίο εμπόδιο που τελικά αποδεικνύεται ουσιαστικό και πανίσχυρο τον σύζυγο τη Μπιανκά. Μια καλοκαιρινή συναυλία με τη Μαρίζα Ρίζου μέσα από ένα πρόγραμμα φτιαγμένο με μεράκι και τραγούδια από την προσωπική της δισκογραφία στο Σκαλία Κλαντζιάς στη Λευκοσία. Στο ανόη του Δημοτικού Μουσείου Χαρακτική Χαμπή παρουσιάζεται η έκθεση χαρακτική τη Σιμώνη Φιλίππου. Η ατομική έκθεση τη χαράκτρια ερευνά την αντίληψη τη λέξη Σεσίλ. Πρόκειται για τη σχέση μεταξύ του ανθρώπου και του φυσικού κόσμου διαμέσου μια μελέτη αρχαιολογικών τεχνουργημάτων και φυτική ζωή. Στην έκθεση παρουσιάζεται μια συλλογή από σχέδια και πρωτότυπε λιθογραφίε που ταξιδεύουν το θεατή διαμέσου της μεθοδικής διαδικασία τη χαρακτική. Μια έκθεση η οποία βασίζεται σε αρχιακή έρευνα και μαρτυρίες ανθρώπων που βίωσαν το ξενοδοχείο Λίδρα Πάλας από την ίδρυσή του το 1949 μέχρι και σήμερα. Η ταραχώδη σύγχρονη ιστορία της Κύπρου αναβιώνει με ένα πολυφωνικό και πολυδιάστατο τρόπο και μας παρακινεί να συζητήσουμε την πρόσφατη ιστορία του νησιού.